Το κόκκινο σακάκι που φοράτε είναι μήνυμα συνεργασίας προς την κυρία Ξενογεννακοπούλου? Είναι γενικός μήνυμα συνεργασίας προς όλους, βασικά προς τον ελληνικό λαό, αλλά είναι κόκκινο και φωτίζει. Ναι, αυτή είναι το λέω γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός, χθες μιλώντας στον Σταύρο Θεοδωράκη, είπε ότι εφόσον χρειαστούν δεύτερες εκλογές, άρα μπορεί να προκύψει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές και υπό ποιες συνθήκες? Κοιτάξτε, με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση δεν προκύπτει. Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία με τυχόν συνεργασίες, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στις πρώτες, ούτε στις δεύτερες. Στις πρώτες εκλογές. Mm. Δεν προκύπτει για τον απλούστο λόγο, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή, εκτός αν ο κύριος Τσίπρας ενδεχομένως θέλει να συνεργαστεί και με τον κύριο Βελόπουλο και δεν ξέρω τι με ποιον άλλον, και γίνει μια τέτοιου είδους κυβέρνηση έτσι πολυχρωμίας. Κατά τα άλλα, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ούτε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν στις πρώτες εκλογές. Άρα, εγώ θεωρώ τις δεύτερες εκλογές αυτονόητες. Mm-hmm. Και στις πρώτες εκλογές ο ελληνικός λαός θα έχει δώσει το μήνυμα ποιος είναι ο βασικός συντελεστής της κυβέρνησης του αύριο. Και στις δεύτερες εκλογές θα δώσει ή αυτοδυναμία ή εντολή συνεργασίας. Έχει απομακρυνθεί αυτό το σενάριο της αυτοδυναμίας? Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πώς το βλέπεις. Εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει υποχρέωση να δώσει τη μάχη της αυτοδυναμίας. Για τον πολύ απλό λόγο ότι τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα, κύριε, τα πράγματα γενικώς. Mm-hmm. Τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα διεθνώς. Βλέπω αυτή τη στιγμή ζούμε μία έκρηξη στη Μέση Ανατολή, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι προβάλλεται στα εσωτερικά τηλεοπτικά δίκτυα. Mm-hmm. Ζούμε μία οικονομική κρίση ξανά. Δηλαδή όλη αυτή η αναστάτωση του τραπεζικού σύστημα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει αρκετά. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο δεν χρειάζεται με κανέναν τρόπο για τη χώρα είναι η οποιαδήποτε μορφή αστάθεια. Χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση. Άρα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα εμείς προτείνουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση λόγω των μεγάλων δυσκολιών συνεργασίας, οι οποίες παρουσιάζονται. Εάν πάλι ο ελληνικός λαός δώσει διαφορετική εντολή, θα κόψουμε το λαιμό μας να βρούμε λύση. Όχι τρίτες εκλογές όμως. Δεν τις βλέπω τις τρίτες εκλογές. Κυρία Ξενογεννακόπουλου. Κοιτάξτε, εμείς όπως ξέρετε εδώ και πάρα πολύ καιρό θεωρούμε ότι έπρεπε ήδη να έχουν γίνει οι εκλογές. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης χθες επέλεξε έναν μη θεσμικό τρόπο να αναφερθεί για εκλογές το Μάιο, χαρακτηριστικό και μιας αντίληψης που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, νομίζουμε ότι θα είναι λύτρωση για τον τόπο οι εκλογές. Mm-hmm. Η μάχη που δίνουμε, και νομίζω ότι πλέον υπάρχει και ένα υπόβαθρο πολύ έντονο κοινωνικό, που ζητάει να υπάρχει μία άλλη προοπτική για τη χώρα, μία ουσιαστική πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Άρα θεωρούμε ότι η κάλπη της απλής αναλογικής είναι κρίσιμη και θα δώσει και κυβέρνηση, με την έννοια ότι ο δικός μας ο στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι πρώτο κόμμα, ναι, και να είναι ο κορμός μιας προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας, φυσικά όχι με τον κύριο Βελόπουλο, αλλά με ποιον, κύριε Ξενογεννακόπουλο? Με προοδευτικά κόμματα τα οποία μπορεί να υπάρξει για την κυβέρνηση. Εννοείται τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Βαρουφάκη, το Πασόκ, αν είναι μέχρι. Είναι φυσικά μια περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία. Ο κύριος Βαρουφάκης. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι απευθυνόμαστε συνολικά στα προοδευτικά κόμματα. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο λαός, με τον τρόπο που θα εκφραστεί και στην κάλπη. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, χρειάζεται το 46% δεν χρειάζεται, είναι το άθροισμα που απαιτείται για να. Κοιτάξτε, κύριε Κούτρα, ούτως ή άλλως, ο στόχος, όπως σας είπα, είναι να έχουμε μια ισχυρή νίκη, να είμαστε πρώτο κόμμα, ώστε να μπορεί πραγματικά και από την κάλπη της απλής αναλογικής, με βάση όπως πάντα προγραμματικές συμφωνίες, δηλαδή όχι ευκαιριακές συμφωνίες, μια προγραμματική συμφωνία που λογικά πρέπει να είναι με δυνάμεις όπως είναι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, όμορες, που να μπορεί να υπάρξει αυτή η προοδευτική κυβέρνηση που να δώσει και μια άλλη δυναμική. Και ο κύριος Βαρουφάκης, το ρωτάω, γιατί δεν νομίζω ότι βγαίνουν αλλιώς οι αριθμοί. Δεν ξέρω, τουλάχιστον τις δημοσιοποιήσεις. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά και από τους συσχετισμούς των δυνάμεων που θα εκφραστούν στην κάλπη. Άρα θεωρούμε ότι αυτό που είναι κρίσιμο και θα ήθελα να σταθώ, επειδή βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη, μετά την τραγωδία των Τεμπών, κινητικότητα κοινωνική. Βλέπουμε μια νέα γενιά που βγαίνει στους δρόμους, βλέπουμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις αυθόρμητες και μάλιστα με κόσμο που δεν συνηθίζαμε να βλέπουμε ως τώρα. Εγώ θα ήθελα να δώσω και ένα μήνυμα συμμετοχής.
Δηλαδή, επειδή πολλές φορές ακούμε από τα νέα παιδιά μία απογοήτευση σε σχέση με το τι μπορεί να αλλάξει. Να πάνε να ψηφίσουν, δηλαδή, λέτε. Να πάνε να ψηφίσουν. Μάλιστα. Και επειδή υπάρχει και από τη μεριά της κυβέρνησης και μία λογική ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες, στην ουσία να μην υπάρχει αυτή η διάχυση ευθυνών και μία συνολική λογική του όλοι οι ίδιοι είναι, όχι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, και αν θέλουν κάτι να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο, πάνω απ' όλα να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους και να πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν, να συμφωνήσω καταρχήν και εγώ ότι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη συμμετοχή και θεωρώ ότι η νέα γενιά, ακριβώς αυτή η νέα γενιά η οποία θα επιλέξει το μέλλον της και πρέπει να πάρει τις τύχες στα χέρια της, πρέπει να μας κρίνει όλους, να μας κρίνει αυστηρά και να επιλέξει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα της δώσει αυτή την προοπτική αξιοπρέπειας πρωτίστως την οποία ζητούν και μια προοπτική ευημερίας για το αύριο. Να προσθέσω όμως εδώ κάτι, γιατί επιμελώς η κυρία Ξενογεννακοπούλου απέφυγε να σας απαντήσει για τον κύριο Βαρουφάκη. Κακά τα ψέματα. Εδώ πέρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Η μία κυβέρνηση που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε με τους ΑΝΕΛ. Με βάση μηδενική προγραμματική συμφωνία, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η βάση της συμφωνίας αυτής ήταν ο επιμερισμός των λαφύρων. Δηλαδή ποια υπουργεία θα πάρει ο καθένας, κυρίως ο κύριος Καμένος. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Βαρουφάκης θα είναι υποχρεωτικά μέσα στην οποιαδήποτε κυβέρνηση προοδευτικής συμμαχίας για την οποία μιλάμε. Άρα ο ελληνικός λαός έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βαρουφάκης, στην καλύτερη των περιπτώσεων που θα έβγαιναν τα νούμερα, και από την άλλη μεριά Νέα Δημοκρατία. Ή στη χειρότερη την περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που δεν κερδίσει την αυτοδυναμία, Νέα Δημοκρατία με ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Αυτές είναι οι πραγματικότητες σήμερα. Άρα ο κύριος Βαρουφάκης έχει την προϊστορία του, ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του έχει την προϊστορία του. Γι' αυτό και δεν απέκλεισα τον κύριο Βελόπουλο λόγω της προϊστορίας με τον κύριο Καμένο. Εσείς τον αποκλείετε τον κύριο Βελόπουλο? Εμείς τον αποκλείουμε τον κύριο Βελόπουλο. Και τον αποκλείουμε και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Χωρίς να ξέρουμε αν ο κύριος Βελόπουλος θέλει, βέβαια. Γιατί όχι, όχι. Μα είναι, ισχύει το αν μάθεις πως δεν έγινε, δεν θα είναι από δικό μου. η πραγματικότητα είναι ότι εμείς τον αποκλείουμε τον κύριο Βελόπουλο, διότι είναι αδύνατο να συνεργαστούμε με ένα κόμμα το οποίο έχει εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις στα εθνικά θέματα από εμάς. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Ξενογεννακοπούλου, απαντήστε για να πάμε, ναι. Ναι, μία φράση, ότι ο ελληνικός λαός έχει επί 4 χρόνια την εμπειρία μιας κυβέρνησης αυτοδύναμης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και τι έχει ζήσει? Οικονομική κρίση και ακρίβεια, ασυδοσία στην ενεργειακή αγορά, υποκλοπές και τη δημοκρατική εκτροπή και βέβαια η τραγωδία τώρα των Τεμπών απέδειξε και την πλήρη κατάρρευση ενός κράτους που όχι μόνο δεν ήταν επιτελικό, αλλά είχε κλείσει τα αυτιά του σε όλες τις εκκλήσεις των ειδικών, των εργαζομένων και προσπαθεί τώρα με κάθε τρόπο να έρθει να διαχύσει τις ευθύνες. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός έχει ένα διακύβευμα καθαρό. Αν θα αλλάξει η πολιτική σε μια άλλη κατεύθυνση. Και εμείς λέμε ναι, χρειάζεται η ασφάλεια, η δικαιοσύνη παντού, χρειάζεται το δημόσιο συμφέρον και χρειάζεται ξανά να αποκατασταθεί μια οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη. Εσείς δεν είχατε καμία ευθύνη, κυρία Ξενογεννακοπούλου, για την κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν οι σιδηρόδρομοι όλα αυτά τα χρόνια? Καμία? Κύριε ανήκετε στην κατηγορία Σπίρτζη ή ανήκετε στην κατηγορία Τσίπρα? Ποια από τα δύο αφηγήματα θα μου πείτε? Θα σας πω. Οι σιδηρόδρομοι μπορεί να υπήρχαν παθογένειες, οι οποίες προφανώς είναι παλιές, αλλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε ένα σύστημα σύγχρονο διπλής γραμμής με ηλεκτροκίνηση και με μια σειρά ασφαλιστικές δικλείδες. Αν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες, όπως ήταν η πραγματική τηλεδιοίκηση της Λαρίσης, η οποία καταστράφηκε δυστυχώς από πυρκαγιά και δεν αποκαταστάθηκε, όπως ήταν το δευτεροβάθμιο κέντρο στην Καρόλου, το οποίο μετά το 2020 σταμάτησε να λειτουργεί, όπως ήταν δεσμεύσεις επενδύσεων, οι οποίες χαρίστηκαν από τον κύριο Καραμαλή στην Hellenic Train, αν όλα αυτά είχαν συμβεί και κυρίως αν είχαν εισακουστεί οι εργαζόμενοι. Άρα λέτε, κυρία Ξενογεννακοπούλου, ότι δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που σας λέω είναι ότι υπήρχαν μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες,
οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει μια τέτοια τραγωδία. Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, ναι. Φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείτε ότι την κύρια ευθύνη τη φέρει η κυβέρνηση. Μα βεβαίως. Και γιατί γι' αυτό και. Υπάρχει και το εξής επιχείρημα. Κύριε Κούτρα, εμείς. Ας πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παραδώσει μηδέν στην τηλεδιοίκηση. Μηδέν. Στην εξέλιξη του έργου. Μηδέν παράδοση, αλλά πέστε μου. Να. 18 λέει τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης, 70 μας, 68 μας είπε ο κύριος Πύρης. 72. Ναι. Εγώ λέω ότι είχε παραδώσει μηδέν. 4 χρόνια υπάρχει μια συγκεκριμένη κυβέρνηση αυτοδύναμη. Κύριε Κούτρα, εμείς αναλάβαμε την ευθύνη μας και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και την ανέλαβε και προσωπικά ο Πρωθυπουργός και δεν τον έχετε ακούσει μία και δύο φορές και 10 φορές. Το έχει ξαναπεί ο άνθρωπος πάρα πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πέραν της ευθύνης που έχουμε εμείς που την αναλαμβάνουμε, επαναλαμβάνω πλήρως, διότι εμείς είμαστε κυβέρνηση 4 χρόνια, υπάρχουν και διαχρονικά προβλήματα, τα οποία για τον κύριο Σπίρτζη στην Επιτροπή Θεσμών 2 ώρες μιλούσε, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί δεν έχει ευθύνη. Mm. Αυτές οι 2 ώρες απέδειξαν περίτρανα ότι τα διαχρονικά προβλήματα τα οποία υπήρχαν, τα δομικά, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Ελλάδα πρέπει να συγκρουστεί με τον κακό της εαυτό. Μάλιστα. Και ο κακός της εαυτός είναι εμείς που έχουμε την ευθύνη, ναι, mm-hmm. και το πήρε την πήραμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε υποχρέωση να διορθώσουμε. Το να κλαίμε πάνω στο χυμένο γάλα δεν έχει κανένα νόημα σήμερα. Δεν έχει μένω γάλα. Εμείς έχουμε υποχρέωση να διορθώσουμε και τα δικά μας λάθη, αλλά και τα διαχρονικά. Και να συμφωνήσουμε με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πάνω σε 5 βασικούς άξονες. Παραδείγματος χάρη, αξιολόγηση. Η λέξη αξιολόγηση ήταν ταμπού για πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα πλέον είναι απαίτηση. Απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας. Προχωρήστε τι, δηλαδή. Άρα, κυβέρνηση να τα πω. Θα το προχωρήσουμε. Να το πω όπως το λέει ο κόσμος. Κύριε Κούτρα, εμείς θα προχωρήσουμε και θα την προχωρήσουμε. Θα ήταν ευχής έργο σε 5 τέτοιους τομείς βασικούς να είχαμε την ευρύτερη συμφωνία της αντιπολίτευσης. Αλλά με ή χωρίς αντιπολίτευση, μα εμείς θα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν χρειάζεται συμφωνία της αντιπολίτευσης. Όχι. Αυτό λέω. Είπα ευχής έργο. Τι να την κάνετε τη δεν συμφωνία. Δεν είπα προϋπόθεση. Κάντε αυτό που πρέπει και αν είναι σωστό δεν θα επιβραβευτείτε το λαό. Δεν είπα αν προϋπόθεση, είναι λάθος. Είπα ευχής έργο. Γιατί? Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη. Δηλαδή, είστε πολλά χρόνια στο κοινοβούλιο, είστε πολύ έμπειροι, ξέρετε πάρα πολλά και εσείς κύριε Ξενογιαννακοπούλου. Αλλά γενικά στην Ελλάδα είμαστε πολύ συζήτηση. Ναι, είμαστε πολύ συζήτηση. Έχετε απολύτω δίκιο. Δηλαδή, 4 χρόνια για ένα έργο που είναι να γίνει 2 χρόνια, κάτι πρόβλημα θέλετε υπάρχει. Θέλετε να σας πω κάτι. Όχι 4. Είναι η πρώτη φορά. 17 χρόνια. Είναι. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αξιολόγηση στην παιδεία. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αξιολόγηση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Είναι άργησε τραγικά και απαράδεκτα η αξιολόγηση σε αυτούς τους οργανισμούς, βλέπε ως τραγικά. Μια και γι' αυτό και παίρνουμε την ευθύνη. Αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν έχω καταφέρει να βρω έναν συνάδελφο να συμφωνήσει. Βρε παιδιά, ναι, είμαστε κι εμείς υπέρ της αξιολόγησης. Η κυρία Ξενογεννακοπούλου ήταν στο Υπουργείο. Θα απαντήσει, κυρία Ξενογεννακοπούλου, γιατί δημόσιας διοίκησης. Δεν έχουμε και πολύ λοιπόν, χρόνο. Να πω, επειδή η λέξη αξιολόγηση ήταν ταμπού. Ορίστε, κυρία Ξενογεννακοπούλου. Δεν είναι έτσι, γιατί ακριβώς επειδή ήμουνα τον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όχι μόνο υπήρχε διαδικασία αξιολόγησης, ήταν η πρώτη φορά που βάλαμε στοχοθεσία και περίγραμμα θέσεων, όπως ήταν η πρώτη φορά που γίνανε ξανά κρίσεις, ξεκινήσαμε στα Υπουργεία με Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ΑΣΕΠ. Γιατί για να θυμηθούμε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά, με υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη στη θέση την αντίστοιχη, στην ουσία είχε προχωρήσει μια τιμωρητική αξιολόγηση που τελικά όχι μόνο δεν προχώρησε. Εκεί κολλάμε πάλι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς επίσης είχαμε θεσπίσει το. Άρα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, για να έχουμε καθαρίσει, είστε υπέρ της αξιολόγησης του ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλους όρους όμως. Με άλλους όρους. Μια αξιολόγηση η οποία δεν θα είναι τιμωρητική, αλλά θα είναι ουσιαστική και θα αφορά και τη δομή και τη λειτουργία του κράτους. Εντάξει, απλώς πρέπει να είναι οι αξιολογήσεις γενικά πρέπει να είναι και λίγο λογικές. Μια φράση για να πάρει. Γενικά αυτό αφορά και την παρούσα κυβέρνηση και τη δικιά σας. Είχα συγκροτήσει το παρατηρητήριο της δημόσιας διοίκησης, το οποίο ήταν το πρώτο πράγμα που κατήργησε το επιτελικό κράτος. Δηλαδή ήταν ακριβώς ένας θεσμός που θα παρακολουθούσε του πώς πάει η συλλογική αξιολόγηση των θεσμών. Αξιολόγηση σημαίνει στα ελληνικά ότι αξιολογείς θετικά και αρνητικά.
Όχι όμως τιμωρητικά. Όμως τιμωρητικά, λέει η κυρία Ξενογεννακοπούλου. Τι εννοείται όχι τιμωρητικά? Η διαθεσιμότητα ήταν τιμωρητική αξιολόγηση για πώληση. Εάν ο κύριος Σταθμάρχης, αυτός ο οποίος τέλος πάντων κατηγορείται σήμερα για ό,τι κατηγορείται, αξιολογεί το αρνητικά, το ελληνικό κράτος τι έπρεπε να είχε κάνει? Έπρεπε να είχε πάρει τον κύριο Σταθμάρχη να τον πληρώνει για το υπόλοιπο του βίου του κάτω ή να του πει ότι δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά και μπορείς να πάρεις? Κύριε Μπακογιάννη, με προκαλείτε να πω ότι ο κύριος Καραμαλής ως υπουργός ήταν αυτός ο οποίος παρέκαμψε τη μετάταξη του Σταθμάρχη που δεν θα έπρεπε να είχε γίνει, γιατί ήταν παράνομη με βάση τις προϋποθέσεις που είχε θέσει ο ΣΕ, και αναγκάστηκε ο κύριος Καραμαλής να κάνει παράκαμψη. Όχι με τον νόμο περί μετατάξεων και το ξέρετε. Όχι, αλλά για άρα να εδώ μην... έχουμε μια παράνομη μετάταξη. Θέλω να μείνω λοιπόν στην ουσία. Άρα στην ουσία, ο κύριος Καραμαλής πρέπει να το πείτε αυτό. Η αξιολόγηση σημαίνει επιβραβεύω και από την άλλη μεριά τιμωρώ. Αυτή είναι η ουσία της αξιολόγησης. Τιμωρώ με απολύω. Τιμωρώ με οτιδήποτε. Τιμωρώ με οποιαδήποτε διαδικασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά του και πληρώνεται από το ειστέρημα του ελληνικού λαού, δεν πρέπει να απολύεται. Οφείλει ή να κάνει τη δουλειά του, ή υπάρχουν σταδιακά τρόποι να συμμορφωθεί, ή υπάρχει στο τέλος και η δυνατότητα της απολύσης. Επιβραβεύεται ή αξιολογείται. Λοιπόν, τώρα, μιας και είπατε για αξιολόγηση, οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν έχουν βγει όλο αυτό το χρονικό διάστημα μετά την τραγωδία των Τεμπών, πώς αξιολογούνται? Εγώ έχω πει ότι ο Νεοδημοκράτης, όπως φαντάζομαι και σε όλα τα κόμματα, επιβραβεύει την αγωνιστικότητα με την ψήφο του και τιμωρεί την απουσία. Το πιστεύω για όλα τα κόμματα, πόσο μάλλον για τη Νέα Δημοκρατία. Επιτρέψτε μου να πω ότι κάτι ξέρω. Έχω εκλογεί σε τρεις διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Νομίζω ότι είμαι ο μόνος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχει αυτό το προνόμιο. Και το έχω δει μπροστά μου παντού. Άρα, η αγωνιστικότητα επιβραβεύεται. Άρα υπάρχουν εξαφανισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που κατά τη γνώμη μου δεν δίνουν την πρέπουσα μάχη αυτή τη στιγμή, ναι. Μάλιστα. Για να πάμε και σε κάτι άλλο, κυρία Μπακογιάννη, που αφορά και εσάς και την κυρία Ξενογεννακοπούλου. Ναι. Και με αυτό θα κλείσουμε, ναι. Ναι. Θα δώσετε τον αγώνα στα Χανιά με τον κύριο Πολάκη αντίπαλο? Ναι, εγώ με χαρά μεγάλη θα δώσω για τον κύριο Πολάκη. Δεν ξέρω πόσο ενθουσιάζεται η κυρία Ξενογεννακοπούλου. Αμέσως θα μας πει. Διότι ο κύριος Πολάκης, κοιτάξτε, τώρα κάνω πλάκα. Υπάρχει ένα ουσιαστικό θέμα. Και αυτό το ουσιαστικό θέμα είναι τι ακριβώς πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ στη φάση αυτή. Διότι ο κύριος Πολάκης απομακρύνθηκε από το ψηφοδέλτιο κάποια στιγμή, επανήλθε στο ψηφοδέλτιο. Όποιος διαβάσει σωστά επιστολή του, διαβάσει με προσοχή θέλω να πω την επιστολή του, θα δει ότι ο κύριος Πολάκης κάνει μια δήλωση μετάνοιας και πίστης στον αρχηγό του κόμματος, άρα εσωκομματικά δεν αμφισβητεί τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν αμφισβητεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία είπε και έκανε, στοχοποιώντας τους δημοσιογράφους, ναι, λέγοντας αυτά που λέει για τους δικαστικούς κτλ. Απόδειξη περίτρανη αυτού είναι ότι επανήλθε το ίδιο βράδυ τσακωνόμενος με τον κύριο Χατζηνικολάου και χαρακτηρίζοντάς τον όπως τον χαρακτηρίσε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας η κεντρώα στροφή που δοκίμασε να κάνει ο κύριος Τσίπρας δεν του βγήκε δημοσκοπικά και επανήλθε στην προσπάθεια συσπήρωσης της ευρύτερης βάσης του, την οποία θεωρεί ότι ο κύριος Πολάκης του τη δίνει. Για να απαντήσει, κυρία Ξενογεννακοπούλου, πριν απαντήσει, η απόδοση, η παρέτηση ενός υπουργού, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του, που αυταπόδεικτα έχει για ό,τι έγιναν στα Τέμπη, τις πολιτικές ευθύνες του, σημαίνει ταυτοχρόνως επιβράβευση με την παρουσίαση στο ψηφοδέλτιο, αναφέρομαι στον κύριο Καραμαλή. Το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφές. Η ενενεργία βουλευτές είναι αυτοδικαίως υποψήφοι στις εκλογές. Δεν τίθεται θέμα. Εκτός εάν έχουν διαγραφεί από το κόμμα, βλέπε σε περίπτωση ποινικών αδικημάτων κτλ. Άρα, ένας βουλευτής είναι αυτοδικαίως υποψήφιος βουλευτής. Για μας δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Επειδή το βάζετε πολιτικά, πολιτικά πρέπει να είναι υποψήφιος.
Πολιτικά έχει απαντήσει και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Καραμαλής. Είναι μία απόφαση την οποία θα ενημερώσει ο κ. Καραμαλής τον κ. Πρωθυπουργό για τις αποφάσεις. Κυρία Ξενογεννακοπούλου, για τον κ. Πολάκη. Κοιτάξτε, καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για τον κ. Καραμαλή. Ναι, βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα δημοκρατικό κόμμα με συλλογικές εσωτερικές διαδικασίες. Ο συνάδελφος ο Παύλος ο Πολάκης έστειλε μία επιστολή, όπως ξέρετε, και στον πρόεδρο, τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε όλα τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Είναι και ο ίδιος μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Με την οποία κάνει μία ισχυρή αυτοκριτική και θα έλεγα και μία ανάληψη ευθύνης από την πλευρά του. Στη διαδικασία που είχαμε το περασμένο Σάββατο στην Πολιτική Γραμματεία, η ομιλία του ήταν επίσης μία αυτοκριτική, παραδέχθηκε ότι ήταν λαθασμένες και οι δύο αυτές αναρτήσεις και συλλογικά αποφασίσαμε ομόφωνα ότι, και αυτή είναι και η λογική εξάλλου των εσωτερικών διαδικασιών, με τη δέσμευση. Είναι λανθασμένες απέναντι στον Τσίπρα ή απέναντι σε αυτούς που έκανε την ανάρτηση? Λανθασμένες οι συγκεκριμένες αναρτήσεις και για τα μηνύματα που δώσουν και σε κάθε περίπτωση ομόφωνα αποφασίσαμε, γιατί αυτή είναι και η αξία των δημοκρατικών διαδικασιών, ότι προχωράμε με τη συλλογική δέσμευση της ενιαίας έκφρασης όσον αφορά το κόμμα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό που βασικά αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία, ναι, είναι κυρίως σε σχέση με αυτή τη μεγάλη τραγωδία που ζήσαμε στα Τέμπη. Και επειδή εδώ, ναι, θα ήθελα να το συνδέσω με τον κύριο Καραμαλή. Ο κύριος Καραμαλής δεν κρίνεται απλώς επειδή παραιτήθηκε, αλλά κρίνεται με την έννοια ότι στην ουσία και η παρουσία του στη Βουλή έδειξε ότι δεν έχει κατανοήσει καν τις δικές του ευθύνες. Κρίνεται για 4 χρόνια. Άρα λέτε ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφιος, σωστά? Εμείς θεωρούμε ότι η υποψηφιότητά του δείχνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική ανάληψη ευθύνης για τις επιλογές και τις παραλήψεις. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καραμαλή. Ο Παύλος Μπακογιάννης έλεγε στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι στη δημοκρατία είναι κυρίαρχος ο λαός. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λαός θα αποφασίσει. Και πάση περιπτώσει είναι λίγο περίεργο να μιλάει κάποιος για την υποψηφιότητα του κυρίου Καραμαλή όταν έχει στο ψηφοδέλτιό του καταδικασμένους ομόφωνα από το ειδικό δικαστήριο. Σας ευχαριστούμε πολύ και τις δύο. Να είστε καλά.